Θα ξεκινήσουμε τη συνάντηση με δήλωση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Κλείσαμε μόλις μια πολύ σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά θέλω να θυμίσω ότι πριν από 18 μήνες, όταν αποκαλύφθηκε το μέγεθος του προβλήματος που είχε η χώρα μας, που ανάγκασε και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φύγει, επιδοθήκαμε σε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια στο εσωτερικό, αλλά και μια συνεχή σκληρή διαπραγμάτευση στο εξωτερικό, να αποτρέψουμε αυτό που οι περισσότεροι τότε θεωρούσαν αναπόφευκτο. Δηλαδή να μην ζήσει η χώρα μας, να μην ζήσει η ελληνική οικογένεια συνέπειες μιας χρεοκοπίας. Διαπραγματευτήκαμε από την πρώτη στιγμή και μάλιστα βάσει σχεδίου, σε στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν να παραμείνουμε ζωντανοί, να μην χρεοκοπήσουμε. Το δεύτερο στάδιο ήταν να αρχίσουμε να ανακτούμε την αξιοπιστία μας, ώστε να ενισχυθεί και η διαπραγματευτική μας θέση. Βέβαια, βασιζόμενοι σε τολμηρές αποφάσεις, σε μεγάλες αλλαγές και φυσικά στις μεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Και τώρα στο τρίτο στάδιο, να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά το συνολικό πρόβλημα του χρέους, ώστε να πιάσουν τόπο αυτές οι θυσίες. Ακούσαμε πολλά όλους αυτούς τους μήνες. Εύκολα λόγια για το τι έπρεπε να κάνουμε ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτήθηκε, τον όγκο των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε. Και βέβαια το πόσο σημαντικό ήταν να εξελίξουμε, να εξελιχθεί η στρατηγική μας σε στάδια, με συγκεκριμένες κινήσεις, χτίζοντας βήμα-βήμα την αξιοπιστία μας, διασφαλίζοντας τη σωτηρία, οικοδομώντας αξιοπιστία, για να φτάσουμε τελικά σε συνολικότερες λύσεις. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε εκ του μηδενός τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, όπως θυμόσαστε, στήριξης που έσωσε την Ελλάδα και μετά άλλες χώρες από τη χρεοκοπία. Σταθήκαμε όρθιοι για να μπορούμε σήμερα να συμμετέχουμε συνολικότερα στην Ευρώπη και στη διαπραγμάτευση για την αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους. Αν είχαμε αποτύχει, δεν θα ήμασταν καν εδώ σήμερα. Καταφέραμε το Μάρτιο, πριν από λίγους μήνες, να πάρουμε επιμήκυνση και καλύτερα επιτόκια για τα 110 δισεκατομμύρια του μηχανισμού στήριξης. Γεγονός είναι ότι παρά τις ανάσεις αυτές, παρά τις πρωτοβουλίες μας, παρά την πρωτόγνωρη προσπάθεια του ελληνικού λαού και την βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αυτή η οικογένειά μας έδινε συνεχώς την εντύπωση ότι βρισκόταν σχεδόν πάντα σε διαφορά φάσεις από τις εξελίξεις. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε σημαντικές αποφάσεις για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρωζώνη. Στην κρισιμότερη καμπή της πορείας μας των τελευταίων μηνών, στην πιο κρίσιμη στροφή των διαπραγματεύσεων, στη σημερινή σύνοδο καθορίσαμε εξ αρχής με ξεκάθαρο τρόπο τις διαπραγματευτικές μας αρχές. Ποιες είναι αυτές? Μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους, με βελτίωση των όρων εξυπηρέτησής του. Ελάφρυνση του βάρους στην ελληνική οικογένεια. Βεβαίως απρόσκοπτη κάλυψη των δανειακών αναγκών μας και για τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά μια ισχυρή όθηση στην ανάπτυξη. Την αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας, μια βιώσιμη όμως οικονομία και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Με βάση αυτές τις αρχές διεκδικήσαμε χρονική επιμήκυνση του χρέους της χώρας, μείωση επιτοκίων, σημαντική βελτίωση όρων εξυπηρέτησής του. Ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή ότι εμείς οι Έλληνες, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, κάνουμε τη δουλειά μας. Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας. Κάνουμε πρωτόγνωρες θυσίες. Και δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια, αυτές οι θυσίες, να υποθηκευθούν άλλο από τις επιθέσεις αγοράς, την έλλειψη ασφάλειας και σιγουριάς ευρύτερα ή την αναποφασιστικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Ζήτησα λύση τώρα. Διεκδίκησα το απλό, το δικαίωμα του Έλληνα και της Ελληνίδας στην ελπίδα, το δικαίωμα να αλλάξουμε τη χώρα μέσα σε ένα κλίμα σιγουριάς και ασφάλειας. Λύση βέβαια συνολική και αποτελεσματική, που να ικανοποιεί απολύτως τα συμφέροντα της πατρίδας. Η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Μια απλή σύγκριση του αρχικού με το τελικό κείμενο το αποδεικνύει, αλλά η διαπραγμάτευση δεν ήταν μόνο σήμερα, ήταν εδώ και πολλές μέρες, με πολλές επαφές, συναντήσεις και διαπραγματεύσεις.
Για παράδειγμα, εγγυήσεις για τις τράπεζες στο τελικό κείμενο, η περίοδος χάριτος για 10 χρόνια και η επέκταση της απολπληρωμής του δανείου από 15 σε μέχρι και 30 χρόνια. Αυτά ήταν σημαντικά. Σημερινές αποφάσεις εγγυώνται την βιώσιμη πορεία της χώρας, εγγυώνται τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, εγγυώνται την μείωση των βαρών της εξυπηρέτησής του, την κάλυψη των δανειακών μας αναγκών. Τέλος, εγγυώνται ένα αναπτυξιακό πακέτο για την Ελλάδα, ένα, όπως υπόθηκε, ευρωπαϊκό Marshall Plan. Τι πετύχαμε σήμερα, πιο συγκεκριμένα? Διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την πλήρη απόδοση του προγράμματος σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας. Τίθεται σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της ελληνικής πραγματικής οικονομίας με στόχο την όσο γίνεται ταχύτερη επάνωδο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και, όπως είπα, αλλά και ανάπτυξης βιώσιμης που θα βασίζεται στις πραγματικές μας δυνατότητες και συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο και την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Διασφαλίζονται μέχρι και το 2020 οι δανειακές ανάγκες της χώρας. Επιτυχάνεται ο διπλασιασμός του χρόνου αποπληρωμής του συνόλου του ελληνικού δημόσιου χρέους. Προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του αρχικού δανείου του κομματιού που ήδη έχει εκταμιευθεί των 110 δις. Και αυτό που έχει ήδη επιμηκυνθεί από τις αποφάσεις του Μαρτίου του 2011. Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους για τα επόμενα 40 χρόνια σταθεροποιείται σε επίπεδα κατώτερα του 5%, δηλαδή επίπεδα πολύ ευνοϊκότερα από αυτά που ισχύουν στην αγορά. Εισάγεται ο μηχανισμός επαναγοράς του δημόσιου χρέους στη δευτερογενή αγορά μέσω του μηχανισμού EFSF, κάτι το οποίο είχαμε διεκδικήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Πετύχαμε αυτή την πολύ σημαντική, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες, αλλαγή και κατάκτηση, θα έλεγα, για την Ευρώπη. Αυτό σε συνδυασμό και με την ανταλλαγή υπαρχόντων ομολόγων υπό το άρτιο με νέα 30ετή διασφαλίζει ήδη την μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους κατά 26,1 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι 12% του ΑΕΠ. Ο μηχανισμός αυτός επαναγοράς είναι ανοιχτός και σε άλλα κεφάλαια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επαναγορά χρέους. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όπως λέγεται, του PSI, στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους γίνεται με τρόπο απολύτως ασφαλή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Διασφαλίζεται πλήρως η παροχή ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία με απόφαση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με εγγύηση του μηχανισμού αυτού του EFSF στο μεταβατικό διάστημα. Ενδυναμώνονται κεφαλαιακά οι ελληνικές τράπεζες. Συνεπώς, το λεγόμενο PSI, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, λειτουργεί θετικά για την σταθερότητα, τη διαφάνεια και τελικά τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τα πρώτα κρίσιμα χρόνια μέχρι το 2016 ελαφρύνεται το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καθώς προβλέπεται μειωμένο επιτόκιο. Επιπλέον προβλέπεται δεκαετής περίοδος χάριτος για το νέο πρόγραμμα στήριξης από το Διεθνή Δημόσιο Τομέα. Η επίπτωση στην εξέλιξη των ετήσιων προϋπολογισμών θα είναι άρα και ως εκ τούτου θετική. Ένα παράδειγμα να σας δώσω, υπάρχουν αρκετοί υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν. Τα επόμενα 3 χρόνια θα δανειστούμε 109 δις με 3% πιο φτηνά και 2% για τα 3 πρώτα χρόνια, δηλαδή ένα 3% είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια λιγότερα τον χρόνο θα πληρώνουμε. Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε ένα καθαρό πεδίο, ασφαλές πεδίο. Αλλά όσα και να πετύχουμε, ό,τι και να καταφέρουμε, όλα θα πάνε στράφη αν εμείς δεν συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Τις μεγάλες αλλαγές, τις ριζικές αλλαγές στη χώρα μας. Αλλαγή στην οικονομία, στο κράτος,
στο παραγωγικό μοντέλο σε νοοτροπίες δεκαετιών και παντού. Η Ελλάδα θα αλλάξει. Μέσα από διάλογο, αλλά θα αλλάξει. Ριζικά και αποφασιστικά. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην ζήσουν ξανά τα παιδιά μας τη θανάσιμη απειλή του χρέους τις επόμενες δεκαετίες. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσουμε τις όποιες αδικίες δημιούργησε το επίγον των αποφάσεών μας, αλλά είναι και ο τρόπος για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα και δίκαιη και βιώσιμη, με ελπίδα και προοπτική που σέβεται τους πολίτες της. Θα έχουμε ορισμένες ερωτήσεις τώρα και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μπεθάνη από την ΕΤ. Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν σήμερα, κύριε Πρόεδρε, πότε προβλέπετε να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και να γυρίσει και πάλι πίσω στις αγορές, και τι σημαίνει και το νέο πρόγραμμα στήριξης για την πραγματική οικονομία, τι σημαίνει για τον Έλληνα εργαζόμενο? Πρώτα απ' όλα δημιουργεί μια σιγουριά και ασφάλεια. Σιγουριά και ασφάλεια για τη χώρα μας, και αυτό βεβαίως και για τον επενδυτή, διότι όπως καταλαβαίνετε η έλλειψη σιγουριάς και ασφάλειας, παρότι υπήρχαν πολλοί και υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, όχι μόνο ξένοι αλλά και οι ίδιοι οι Έλληνες, όλο αυτό το κλίμα δεν βοηθούσε σε αυτή την επενδυτική προσπάθεια και άρα και την ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί και το αίσθημα μεγαλύτερης σιγουριάς και στον Έλληνα πολίτη, ότι μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές μέσα σε ένα κλίμα ομαλής προόδου, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη οικονομία. Προβλέπουμε λοιπόν και μέσα από το πρόγραμμα της επιτάχυνσης και της απορρόφησης των κονδυλίων και ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα στηρίξει την εργασία με προγράμματα από τα κοινοτικά κονδύλια, αλλά και θα μοχλεύσει, αν θέλετε, θα κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διμερές επίπεδο και με άλλες εταιρείες ιδιωτικές κρατών μελών που ενδιαφέρονται πράγματι να επενδύσουν στη χώρα μας. Όλο αυτό βεβαίως είναι ένα συνολικό σχέδιο το οποίο εντάσσεται στις προτεραιότητές μας και θα έχει, ελπίζουμε, το συντομότερο και θετικά αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι ήταν μια πολύ καλή βάση και είναι μια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία πια μπορούμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση σιγουριάς για την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας. Ο κύριος Σόκος από την Ελευθεροτυπία. Κύριε Πρόεδρε, μας μιλήσατε με αριθμούς. Ο Έλληνας φορολογούμενος που τους... Κύριε Πρόεδρε, μας μιλήσατε με αριθμούς. Ο Έλληνας φορολογούμενος που μας παρακολουθεί λίγα πράγματα καταλαβαίνει. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς απόψε τι λέτε στους Έλληνες φορολογούμενους για αυτά που αποφασίστηκαν. Είναι σίγουρο ότι είναι μια μεγάλη ανάσα σιγουριάς και ασφάλειας, αλλά και παράλληλα η άρση ενός σημαντικού βάρους του χρέους που όχι μόνο θα δημιουργήσει ένα κλίμα, αλλά θα έχει και επιπτώσεις και συγκεκριμένες και στους προϋπολογισμούς τους δικούς μας. Βεβαίως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Δεν είναι το μόνο βήμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε σε μια φάση που συζητάμε το φορολογικό σύστημα. Ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος, ο κ. Βενιζέλος, το έχει ήδη συζητήσει και με τα άλλα κόμματα και στη Βουλή για να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ακόμα πιο λιτού, απλού, αποτελεσματικού συστήματος φορολογικού, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα αδικίας στη χώρα μας, που είναι βεβαίως η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, οι μηχανισμοί οι οποίοι πρέπει να λειτουργήσουν, αλλά και η συνείδηση που πρέπει να διαμορφωθεί. Διότι εάν πράγματι αυτό το αντιμετωπίσουμε σωστά, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει τεράστια ελάφρυνση στον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά και τεράστια απόδοση για το ελληνικό κράτος, ώστε να μπορεί να επενδύσει εκεί που πρέπει, να επενδύσει στην ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως σε τομείς όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια.
κύριος Χασαπόπουλος από το ΜΕΚΑ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι η συμμετοχή των ιδιωτών θα προκαλέσει αυτό που λέγαμε σε λίγη default. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς διασφαλίζεται αυτό τώρα, γιατί βλέπω εδώ, τουλάχιστον στο κείμενο, ότι οι ιδιώτες από την εμπλοκή των ιδιωτών θα φτάσει γύρω στα, μέχρι το 18-19, γύρω στα 120 δισεκατομμύρια. Πώς διασφαλίζεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρχουν αναταράξεις? Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, η συμμετοχή των ιδιωτών είναι πολύ μεγάλη, όπως είπατε και εσείς, αλλά είναι και εθελοντική. Δείχνει αυτή η συμμετοχή των ιδιωτών όμως και μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ουσιαστικά εξυγιένοντας, βοηθώντας να ελαφρυνθεί το βάρος του ελληνικού χρέους. Το πώς αυτό θα αξιολογηθεί είναι δευτερεύον ζήτημα όταν έχει ρητός το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μάλλον η ηγεσία της Ευρωομάδας, της Ευρωζώνης, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο φορέας του EFSF, ο μηχανισμός, έχουν εγγυηθεί όλες τις ανάγκες που έχει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος Jonathan Stearns από την Bloomberg. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο πακέτο ενίσχυσης για την Ελλάδα, και κατά πόσο μεγάλη θα είναι η απαλλαγή και η ελάφρυνση για, για την Ελλάδα? Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο ενίσχυσης και είχα πει αρχικά ότι ελπίζω ότι δεν πρόκειται να χρειαστούμε ένα δεύτερο πακέτο ενίσχυσης, αλλά αυτή στην προκειμένη περίπτωση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, πρόκειται για μια ουσιαστική τομή, θεσμική τομή με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωσης που διευρύνει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε την κρίση και κυρίως με παρέμβαση στην δευτερογενή αγορά για επαναγορά των ομολόγων. Έχουμε στη διάθεσή μας νέα εργαλεία τα οποία πιστεύω θα μας δώσουν δυνατότητα να λύσουμε τα συστηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Ξέρετε, αυτά τα ζητήματα που απειλούν, αυτά τα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα της Ευρωζώνης, θα μας δώσουν δυνατότητα για μια περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και νομίζω ότι πλέον, επαναλαμβάνουμε, αυτά τα εργαλεία, έχουμε αυτά τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συστημικές κρίσεις. Και τα εργαλεία καθιστούν το ελληνικό χρέος πλέον πιο βιώσιμο. Και νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να αναπτύξουμε τις δυνατότητες σαν χώρα που διαθέτουμε. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εφετηρία και μια επιτυχημένη πορεία. Ο κύριος Πιταράς από τον Αλφα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακούσαμε πάρα πολλά για το παρασκήνιο αυτής της Συνόδου, θέλω να ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης υπήρξαν χώρες οι οποίες να επέμειναν με το δικό τους τρόπο σε αυτό που λέγαμε εμπράγματες εγγύησεις. Εμείς ακούσαμε για παράδειγμα την Ολλανδία, την Φιλανδία, αν επέμειναν μέχρι τέλους, αν αυτό που είπατε και εσείς στο αρχικό κείμενο υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν υπήρχαν στο τελικό, αν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι είναι βασικά δύο χώρες που έχουν επιμείνει σε κάποιας μορφής εγγύησεων. Δεν υπάρχει αναφορά ότι πάνω στο θέμα αυτό, χωρίς όμως αυτό να αναφέρεται σε συγκεκριμένες λύσεις τις οποίες δεν έχουμε βρει. Και βεβαίως εμείς έχουμε πει ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Έχουμε δηλαδή ορίσει τα συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα οποία εμείς έχουμε ορίσει μπορούμε να βρούμε μια λύση η οποία πραγματικά προστατεύει τα δικά μας συμφέροντα, θα λέγα ότι, και δεν θίγει καν και την αξιοπρέπεια της Ελλάδας. Αυτό είναι βασικό στοιχείο, ήταν τα βασικά στοιχεία που έθεσα και σήμερα με απόλυτο τρόπο στο τραπέζι
και βεβαίως πιστεύω ότι αυτό θα μπορεί να διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κύριος Δεμήρης από το Έθνος. Ο κύριος Κούτρας από το Sky. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιμείνω λίγο στο τραπεζικό σύστημα, καθότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε, να διασφαλίσετε στον Έλληνα πολίτη ότι οι καταθέσεις του είναι ασφαλείς, στην ελληνική επιχείρηση ότι μπορεί να παίρνει δάνεια, αν και τώρα είναι κομμένα τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αν θα μπορέσει να λειτουργεί εύρυθμα το τραπεζικό σύστημα μέσα σε αυτό το νέο πεδίο. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι η χώρα υπάρχει πιθανότητα να αξιολογηθεί ως elective default και αν όλο αυτό το πακέτο το οποίο μας ανακοινώσατε σήμερα έχει στο βάθος και νέα μέτρα για τους Έλληνες φορολογούμενους. Όχι νέα μέτρα, βεβαίως με την απλή προϋπόθεση ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας και τα εφαρμόσουμε σωστά, να κάνουμε τις αλλαγές ακριβώς και όπως έχω πει και παλαιότερα και εδώ, όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά, τόσο όχι μόνο δεν θα έχουμε νέα μέτρα, τόσο θα υπάρχει και ελάφρυνση σε ό,τι αφορά το υπάρχον πρόγραμμα. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και δεν είναι η διαβεβαίωση δικιά μου, είναι η διαβεβαίωση πια όλων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ECB και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι απολύτως προστατευμένο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα θα λέγω ότι ουσιαστικά και εξυγιένεται το τραπεζικό σύστημα. Θα ήθελα όμως, επειδή και ο κύριος Βενιζέλος είχε συνεχή επαφή με τους τραπεζίτες, το τραπεζικό σύστημα και τις τελευταίες μέρες, μπορεί να σας πει και αυτός δύο λόγια για να επιβεβαιώσει και αυτά. Όπως ξέρετε, πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν τα stress test, οι πανευρωπαϊκές δοκιμασίες αντοχής του τραπεζικού συστήματος υπό ακραίες συνθήκες. Και οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών, των 6 μεγαλύτερων που καλύπτουν το 90% και πλέον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ήσαν ικανοποιητικές. Αυτό έστειλε ήδη ένα πρώτο πολύ θετικό μήνυμα και στους Έλληνες πολίτες και στους καταθέτες και στις διεθνείς αγορές. Σήμερα, με τις αποφάσεις που έλαβε η Ευρωζώνη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη σύνθεση της Ευρωζώνης, έχουμε μία ακόμη μεγαλύτερη θωράκιση των ελληνικών τραπεζών. Διασφαλίζεται πλήρως η ρευστότητά τους, καλύπτονται πλήρως οι χρηματοδοτικές τους ανάγκες και αυτό είναι αποστομωτική και πλήρης απάντηση σε όλους εκείνους που είχαν επενδύσει σε μια αξιολόγηση που θα δημιουργούσε προβλήματα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η ίδια η Ευρωζώνη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, σε συνεργασία με τον EFSF, τον Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της Ευρωζώνης, δίνουν πλήρη κάλυψη, πλήρη απάντηση. Και η απάντηση αυτή, η οποία είναι προκαταβολική και απόλυτη, νομίζω ότι στέλνει ένα πάρα πολύ καθαρό μήνυμα στις αγορές. Δεύτερο, έχουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μια εξυγίανση, μια περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλιακής επάρκειας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα για τον Έλληνα καταθέτη, για τη σιγουριά του και είναι και ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα για τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο και την ελληνική πραγματική οικονομία, γιατί η ρευστότητα και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος μετατρέπεται σε σταθερότητα και ρευστότητα της ελληνικής πραγματικής οικονομίας. Εμείς άλλωστε θέλαμε αυτές τις αποφάσεις, σαν τις σημερινές, για να βάλουμε πάτο στο βαρέλι, γιατί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος μαζί με τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος μας επιτρέπουν να κατακτήσουμε τους στόχους μας, να εφαρμόσουμε με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα το πρόγραμμά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Έλληνας πολίτης θέλει να ξέρει ότι οι θυσίες στις οποίες επιβάλλεται και τις οποίες αναγνωρίζουν και σέβονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σημερινή απόφαση είναι θυσίες που έχουν αρχή, μέση και τέλος και πιάνουν τόπο.
θα έχουμε την κυρία Φου Γιουντσί από το Reuters. Reuters. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, νομίζω για την ερώτηση του κύριου συνάδελφος για επιλεκτική κρυοκοπή. Με τη σημερινή απόφαση, μήπως οι αγορές θα θεωρούν ότι η Ελλάδα τώρα θα έχει αυτή την επιλεκτική κρυοκοπή. Ναι, όπως έχω πει, εμείς πήραμε αποφάσεις που βοηθούν την βιωσιμότητα του χρέους, ελαφρύνουν την Ελλάδα, το βάρος της Ελλάδας και δημιουργούν νέες προοπτικές. Πώς οι πράξεις αυτές αξιολογούνται από τους οίκους αξιολόγησης, αυτό είπα είναι δευτερεύον, με την έννοια ότι όλα τα μέτρα έχουν πάρθει για να στηριχθεί η Ελλάδα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και το τραπεζικό σύστημα. Άρα λοιπόν στην πράξη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Αθανασία από την Αίτρια. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε έρθει πολλές φορές σε τέτοιες συνόδους κορυφής και πάντα η απόφαση η οποία βγαίνει φαίνεται πως είναι η τελευταία, η καθοριστική, αυτή η οποία βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει αρκετές φορές αυτό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, και για να φύγουμε λίγο από το ελληνικό, να πάμε λίγο στο ευρωπαϊκό της όλης υπόθεσης, θεωρείται ότι η ελληνική αυτή ιστορία, το ελληνικό αυτό πρόγραμμα θα μπορούσε να γίνει πιλότος και για άλλες χώρες να λύσει το πρόβλημα άπαξ και διαπαντός, ή θα χρειαστεί οι Ευρωπαίοι να πάρουν κι άλλες πιο σοβαρές, πιο θαραλέες αποφάσεις? Συγκεκριμένα. Δηλαδή περιμένετε ότι θα έχει οριμάσει ο χρόνος για ευρωομόλογα μήπως τον Οκτώβριο? Μάλιστα. Κοιτάξτε, το θέμα των ευρωομολόγων το έχουμε θέσει εδώ και πολλούς μήνες, θα λέγαμε μάλιστα από την 2009 και μετά, δηλαδή από τις πρώτες συναντήσεις το είχα θέσει ως μια βασική παράμετρος για την ενοποίηση της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει βήματα πολύ σημαντικά ήδη στην εμβάθυνση, όπως λέμε, των ευρωπαϊκών θεσμών, στην ενοποίηση της Ευρώπης με αυτές τις αποφάσεις των τελευταίων μηνών, όπως και βεβαίως και η σημερινή απόφαση που δίνει σημαντικότατα εργαλεία. Δεν έχουμε φτάσει στο ευρωομόλογο, αλλά πιθανόν να μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε κοντά. Γίνονται συζητήσεις για αυτό. Πιστεύω ότι ναι, πράγματι οριστικά στο μέλλον θα πρέπει να είναι το ευρωομόλογο η λύση. Ας ελπίσουμε πάντως ότι, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, πολλές φορές έχουμε έρθει στις Βρυξέλλες, πολλές φορές έχουμε βρεθεί και σήμερα είπα και εγώ θέλω αυτή να είναι η συνάντηση όπου θα μπορέσει πια με ηρεμία η Ελλάδα από εδώ και πέρα να κινείται, και όχι μόνο η Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρωζώνη. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πάρα πολλά εργαλεία και όπλα στο τραπέζι για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις δυνατότητες να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέναντι στις όποιους φόβους που έχει η αγορά, δίνοντας και προοπτική και στην Ελλάδα. Ο κύριος Georg Heil από το Spiegel TV. Κύριε Πρόεδρε, όπως θα γνωρίζετε, υπήρχε μια πολύ αντιφατική συζήτηση στη Γερμανία ως προς την ενίσχυση για την Ελλάδα. Τώρα, ποιο μήνυμα στέλνετε στους Γερμανούς φορολογούμενους σήμερα, κύριε Πρόεδρε? Ξέρετε, ο Γερμανός φορολογούμενος πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε να θεωρούμε ότι επενδύει σε μια καινούργια Ελλάδα, σε μια Ελλάδα που αλλάζει, και πιστεύω ότι η επένδυση αυτή θα πιάσει. Πιστεύω ότι αναγνωρίσαμε και εμείς, οι πρώτοι είμαστε άλλωστε, ότι πρέπει να αλλάξουμε,
Δρομολογήσαμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις για να καταστήσουμε την οικονομία μας βιώσιμη και τονίζω ότι πρόκειται για δάνεια. Θα αποπληρώσουμε αυτά τα δάνεια στο κέριο και θα καταστήσουμε την ελληνική οικονομία βιώσιμη και αυτό σημαίνει επίσης και μια πιο έτσι, ευρωπαϊκή βιώσιμη οικονομία και μεγαλύτερη σταθερότητα. Μην ξεχνάμε ότι, ξέρετε, η Ελλάδα παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα αποτελεί ένα πόλο σταθερότητας. Δείτε τι γίνεται στα Βαλκάνια, στις γειτονικές χώρες, στην Αφρική, στην Τουρκία. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή και όπως καταλαβαίνετε, η επιτυχία του ελληνικού εγχειρήματος θα είναι ένα μοντέλο προς μίμηση για όλες τις χώρες αυτές. Ο κύριος Βιτάλης από το ραδιόφωνο της ΝΕΤ. Κύριε Πρόεδρε, με βάση και μια προηγούμενη απάντηση που δώσατε περί νέων μέτρων, που είπατε όχι, θέλω να ρωτήσω καθαρά, το μεσοπρόθεσμο, έτσι όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, θα είναι το τελευταίο πακέτο επώδυνων αποφάσεων? Ελπίζω και όχι επώδυνων, αλλά και θετικών μεγάλων αλλαγών που ζητά ο ελληνικός λαός. Ζητά ο ελληνικός λαός μεγάλες αλλαγές, διότι παρά τις δυσκολίες μπορώ να σας πω ότι η αίσθησή μου είναι ότι και παρά τον πόνο που αισθάνεται και όλοι μας συμμεριζόμαστε και κατονοούμε και αφουγκραζόμαστε, βαθύτερα όλοι μας το πιστεύω θέλουμε μια διαφορετική Ελλάδα και αυτήν φτιάνουμε. Αυτές είναι οι αλλαγές και αυτή είναι η δυσκολία την οποία περνάμε τώρα, αλλά στο τέλος αυτής της προσπάθειας είναι μια διαφορετική Ελλάδα. Ήδη έχουμε μεγάλες αλλαγές στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών μπορεί να μην είναι όλα εμφανή ακόμα, αλλά ήδη αυτές οι αλλαγές εμπεδώνονται και ήδη αυτές οι αλλαγές γίνονται μέρος της καθημερινής ζωής. Και όλο και περισσότερο αυτές θα εμφανίζονται. Και αυτός είναι ο στόχος μας, παρά το πολιτικό κόστος, παρά τις δυσκολίες, να μπορούμε να παραδώσουμε μια διαφορετική Ελλάδα στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Πασκάλ Μαλέτ από την AFP. Πασκάλ Μαλέτ από την AFP. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιο ήταν το ποσό του χρέους πριν από την σημερινή συνάντηση και επειδή ίσως υπάρχει αυτή η περίπτωση της επαναγοράς των ομολόγων και άλλα μέτρα, θεωρείτε με άλλα λόγια ότι το χρέος της Ελλάδας έχει μειωθεί? Εάν ναι, κατά πόσον μειώθηκε το χρέος της Ελλάδας? Θα ήθελα να πω, πάνω απ' όλα, όπως το ακούσατε, έχουμε την συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών και πιστεύουμε ότι η μείωση διαμορφωθεί στα 26 δις ή 12% του ΑΕΠ. Αλλά πέραν από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, η εξυπηρέτηση του χρέους, η αποπληρωμή του χρέους, η επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους, όλα αυτά καθιστούν το χρέος πιο διαχειρίσιμο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε μια επιστροφή, γρήγορη επιστροφή στις χρηματαγορές και να καταστήσουμε και να ενδυναμώσουμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Μίστερ Μερμελάς. Κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Κύριε Πρωθυπουργέ, πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το σημερινό αποτέλεσμα για να αλλάξει η ψυχολογία του ελληνικού λαού? Θεωρώ ότι βήμα-βήμα με τις προσπάθειες που κάνουμε θα πρέπει να υπάρχει αίσθηση της ελπίδας. Πιστεύω όμως ότι πρώτα απ' όλα αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα πολύ μεγαλύτερης σιγουριάς, ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας
προστατευμένοι για να μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές. Δεύτερο, θέλω να πω κάτι ότι αυτά τα οποία πετύχαμε δεν ήταν εύκολα. Ήταν με κόπο, ήταν με θυσίες, αλλά πετύχαμε όμως και πετυχαίνουμε πράγματα. Το λέω αυτό γιατί ίσως αυτό το οποίο θεωρώ πιο σημαντικό από όλα είναι ότι να πιστέψουμε στην Ελλάδα, να πιστέψουμε στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να ξεφύγουμε από αυτό το άφτομα στίγωμα. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, τα ξέρουμε, και ότι τα ξέρουμε δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να τα λύσουμε. Όχι μόνο τα ξέρουμε, τα λέμε μεγαλοφόνος και κάνουμε κάθε τι για να μπορούν να γίνουν αλλαγές. Χρειάζεται όλοι να βοηθήσουν. Εάν απλώς μείνουμε είτε στο αυτομαστίγωμα είτε στο παράπονο είτε στη διαμαρτυρία, κατανοητά, δεν θα πάμε όμως μπροστά. Έχουμε δυνατότητες. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη δημιουργική φιλότιμη δύναμη που έχει μέσα του ο Έλληνας και η Ελληνίδα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Και αν αυτό κάνουμε θα δούμε τα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα και θα δείξουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που βάζει ερωτηματικά για την Ελλάδα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και πιστεύω πράγματι ότι αυτό θα το αποδείξουμε. Η κυρία Σίλβια Βάτβα από το CNBC. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλητρία. Κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύετε ότι μέσα από αυτή την κρίση είχαμε μια διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εθνικισμούς, με λεγόμενες εθνικές ευαισθησίες, ή μια χώρα να κατηγορεί την άλλη, ειδικά αν δει κανείς τους τίτλους της εφημερίδης. Πιστεύετε ότι αυτή η κρίση μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτη για να μας οδηγήσει σε μια πιο ενωμένη, ολοκληρωμένη Ευρώπη και όχι μια επιστροφή στους εθνικισμούς? Νομίζω ότι είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Γιατί πιστεύω ότι στους τελευταίους 20 μήνες πράγματι είχαμε αυτή την πιο εθνικιστική, την πιο εσωστρεφή πολιτική που διαμορφώθηκε σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά. Άλλωστε η Ευρώπη, βασικά, έτσι πρέπει να λειτουργεί. Συλλογικά, να ενώσει τις δυνάμεις της. Και έτσι ξεκίνησε το όλο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ξέρετε, η Ευρώπη έχει ξεκίνησει για να μην επαναληφθεί το μακελαιό ενός νέου παγκόσμιου ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου πολέμου. Τώρα φυσικά τα προβλήματα έχουν αλλάξει, όπως έχουμε νέες προκλήσεις. Η οικονομική κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση, οι κλιματικές αλλαγές. Πράγματι οι προκλήσεις είναι εδώ και θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μαζί, συλλογικά. Και εγώ νομίζω ότι πραγματικά η Ευρώπη έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα και να λειτουργήσει άλλωστε σαν μοντέλο για τον υπόλοιπο κόσμο. Και πραγματικά το ελπίζω ότι αυτή η ευρωπαϊκή, το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που δείξαμε σήμερα αποτελεί ένα μήνυμα ότι πλέον η Ευρώπη στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση και να ξεπεράσουμε τους εθνικούς εγωισμούς, να ξεπεράσουμε αυτά τα ευρωπαϊκά στερεότυπα που δεν βοηθούν άλλωστε στην επίλυση των προβλημάτων. Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, είμαστε Έλληνες, Γερμανοί, Πολωνοί, Ισπανοί. Γεγονός. Δεν ξεχνάμε την εθνική μας ταυτότητα, αλλά ανήκουμε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και εφόσον υπάρχει συνεργασία, πιστεύω θα ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Τελειώσουμε με μια δήλωση, ένα σχόλιο του Πρωθυπουργού. Δεν θα κάνει Πιθουράκη μια ερώτηση. Μια ερώτηση του κ. Πιθουράκη. Το μικρόφωνο. Πάμε. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε σε μια μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα λαμβάνει εγγυήσεις από τον μόνιμο ευρωμηχανισμό. Αναφερθήκατε, λέω, σε μια μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει εγγυήσεις από τον ευρωμηχανισμό. Πόσο θα είναι αυτή η περίοδος, έχετε κάποια εικόνα?
αν υπάρξει αυτή η περίοδος, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια μικρή ή ίσως και πολύ μικρή περίοδος. Αλλά σημασία έχει ότι έχει ληφθεί μια απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ καθαρή και η οποία από μόνη της μπορεί να αποτρέψει οποιοδήποτε ζήτημα. Δηλαδή μπορεί να ξεπεραστεί και η ερώτησή σας. Έχει σημασία να ερμηνεύσουμε σωστά το μήνυμα που έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη στις αγορές. Έστειλε ένα αίτημα για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, για διαφάνεια και έδειξε την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει το ευρώ που δέχεται επίθεση στον πυρήνα του, γιατί όταν δέχονται επίθεση χώρες όπως η Ιταλία, που από μόνη της καλύπτει το 25% του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης, το ζήτημα δεν είναι η περιφέρεια του ευρώ, αλλά είναι το κέντρο, ο πυρήνας του ευρώ. Και η απάντηση αυτή είναι μια απάντηση η οποία νομίζω ότι θα λειτουργήσει και διδακτικά με πολλούς τρόπους και νομίζω ότι αυτό ήθελαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα να πούν, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία μετήχε με τον πρόεδρό της, τον κύριο Τρισέ, στην συζήτηση αυτή. Επειδή αυτή η μάχη ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη, να ευχαριστήσω όλους που βοήθησαν. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τον κύριο Προβόπουλο και τον κύριο Ράπανο που είναι εδώ, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, που ήρθε να συμπαρασταθεί και να δείξει με την παρουσία του την παρουσία της του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως και ο κύριος Ράπανος ως πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών, αλλά και όλους τους συνεργάτες, κύριος Ζανιάς, κύριος Χριστοδούλου, κύριος Γλινός, κυρία Σκμακοπούλου, κύριος Σωτηρόπουλος, είναι ο κύριος Σωτηρόπουλος, οι πολλοί συνεργάτες μου του γραφείου μου που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, οπωσδήποτε οι υπουργοί, Βαγγέλη, Μαριλίζα, Ηλία. Είχαμε και μια ομάδα, πολλούς βεβαίως που βοήθησαν, αλλά και μια ομάδα υπό τον κύριο Σαχινίδη, με εμπειρογνώμονες και με ξένους που συνέβαλαν σε συμβουλές και σε προτάσεις, όπως ήταν τον Τζέφρι Σάξ, ο Κερμάνο Ντέρβις, ο Τζο Στίγκλιτς, ο Ρίτσαρντ Πάρκερ, ο Λουκάς Παπαδήμας, όλοι συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Να μπορέσουμε πράγματι η Ελλάδα να πάει μπροστά με ηρεμία, σιγουριά, ασφάλεια. Έχουμε μπροστά μας ακόμα δυσκολίες, αλλά τουλάχιστον αυτές να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς τις επιπρόσθετες δυσκολίες μιας διεθνούς αγοράς που βλέπει την Ελλάδα με καχυποψία. Πιστεύουμε ότι πια έχουμε βάλει βάσεις για να πάμε μπροστά με το κεφάλι πάντα ψηλά βεβαίως, αλλά και με την σιγουριά που χρειάζεται για τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ.